Τύχοι έτοιμοι να καταρρεύσουν, οροφές που στάζουν και σταδιακά πέφτουν, τζαμαρίες που δεν μπορούν να συγκρατήσουν το νερό. Αυτά αποτελούν το κτίριο στο οποίο στεγάζεται το πρώτο ΙΕΚ Ιρακλείου. Ε, η πραγματικότητα είναι αυτή ότι είναι επίοικος τραγική, γιατί απλά όλα είναι λίγο εγκαταλελειμμένα. Πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο έχει παραχωρήσει το ΤΕΙ Κρήτη προ χρήση στο ΙΕΚ. Ωστόσο, τα τελευταία πολλά χρόνια σε αυτό δεν έχει γίνει καμία επέμβαση, καθώ δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ε, χρηματοδότηση και κυρίω αυτοφορία που μα χρηματοδοτεί. Αυτό είναι το ΕΝΕΔΙΒΗΜ. Το ΕΝΕΔΙΒΗΜ λοιπόν μα έχει πλήρω εγκαταλείψει. Αυτή είναι η αλήθεια. Στο πρώτο ΙΕΚ λειτουργούν φέτο 11 ειδικότητε με 350 καταρτιζόμενου να ωφελούνται από αυτέ. Την ίδια ώρα, μόνο τρία άτομα αποτελούν το διοικητικό προσωπικό. Έχω λοιπόν κάνει ενέργειε από το Σεπτέμβριο που ανέλαβα και όχι μόνο εγώ και τα προηγούμενα χρόνια είχαν γίνει ενέργειε και υπάρχουν τα έγγραφα αυτά και είναι στη διάθεση οποιοδήποτε θέλει. Αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση. Το ΙΝΕΔΒΙΜ θέλω έγκριση από το Υπουργείο. Το Υπουργείο λέει το ΙΝΕΔΒΙΜ χρηματοδοτεί. Το είναι λέει δεν έχουμε χρήματα δεν υπάρχουν χρήματα και έχουμε είμαστε σε ένα γείωνα που δεν μπορούμε να δώσουμε λύση.